Κυρία Υπουργέ, σήμερα επιτέλους αποφασίσατε να έρθετε στην Βουλή και να μας απαντήσετε, γιατί το προηγούμενο διάστημα λάμψατε δια της απουσίας σας. Βέβαια, αυτό που παρατηρώνετε και πάλι εξαγγέλλετε συνέχεια τα ίδια και αναφέρομαι στις απαντήσεις που δώσατε πριν από λίγο στον συνάδελφο, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, για το θέμα της λειτουργίας του ΕΜΣΤ. Είναι τα ίδια ακριβώς πράγματα που είχατε πει και σε μένα στις 5 Μαΐου του 2017, αοριστείες και ευχολόγια. Μπαίνω λοιπόν στο θέμα για το οποίο σας έχουμε καταθέσει σήμερα την επίκαιρη ερώτηση και αφορά στην προβληματική λειτουργία του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων, που οφείλεται στον τρόπο που έχετε λειτουργήσει το προηγούμενο διάστημα και που δυστυχώς έχει αποτέλεσμα την υποβάθμιση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Τα προβλήματα, κυρία Υπουργέ, δεν λύνονται με προθέσεις και με λόγια. Τον Αύγουστο του 2017 καρατομήσατε μέλη της διοίκησης του ΤΑΠΑ, μέλη που είχαν τοποθετηθεί από την δική σας κυβέρνηση. Είχατε δηλώσει τότε ότι με την προηγούμενη διοίκηση υπήρχε συνεργασία και στήριξη, αλλά δεν υπήρχε η ίδια προσέγγιση στην επίλυση των θεμάτων. Έκτοτε, αν και έχουμε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση, επίκαιρη επερώτηση, δεν έχουμε λάβει καμιά απάντηση για το τι πραγματικά συνέβη. Οπότε μπορείτε να μας εξηγήσετε, έστω και με καθυστέρηση 5 μηνών, τι ακριβώς έχει συμβεί, σε ποια θέματα συμφωνούσατε, σε ποια διαφωνούσατε, για ποια θέματα είχατε διαφορετικές προσεγγίσεις. Να αναφέρω ότι το ΤΑΠΑ δεν έχει ακόμα περάσει τον οργανισμό του, το καινούριο του οργανόγραμμα. Έχετε αποφασίσει ποια είναι τα σημεία στα οποία διαφωνούσατε με το οργανόγραμμα, γιατί από ό,τι ξέρουμε ήταν 2 σημεία. Τι έχει γίνει, τι περιμένετε και σε ποια φάση βρίσκεται το οργανόγραμμα? Με το να μην έχετε προχωρήσει, δεν θεσμοθετείτε και δεν τοποθετείτε γενικός διευθυντής στον οργανισμό, με αποτέλεσμα το διοικητικό συμβούλιο να έχει αναλάβει όλο το εκτελεστικό κομμάτι. Αυτή την εκκρεμότητα, κυρία Υπουργέ, πότε θα την λύσετε? Σε ό,τι αφορά δε το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, έχετε κάνει ενέργειες μέσω ΑΣΕΠ, έστω και με 8 μήνες συμβάσεις, για να καλυφθούν βασικές ανάγκες όπως είναι αυτές του λογιστηρίου, της λειτουργίας των ψηφιακών υποδομών? Να πω επίσης ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προετοιμάσει προτάσεις που έπρεπε να είχατε αξιοποιήσει και αναρωτιέμαι πόσα χρόνια χρειάζονται σε εσάς και στους προηγούμενους υπουργούς πολιτισμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για να τις ανακαλύψετε. Πώς τις αξιοποιείτε? Και αναρωτιέμαι, ο τρόπος αξιοποίησης είναι με το να μας ανακοινώνετε τις προτάσεις αυτές με συνεντεύξεις τύπου μετά από αφωνία μηνών? Μείζον θέμα αποτελεί και το θέμα του ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Ανακοινώσατε πάλι ότι θα γίνει. Θέλω απλώς να θυμίσω ότι ο κύριος Ξηδάκης τον Φεβρουάριο του 2015 είχε πει ότι θα γίνει τον Ιούνιο του 2015. Φτάνουμε περίπου στον 4ο Ιούνιο σε λίγο. Επιτρέπεται να υπάρχει αυτή η απώλεια σημαντικών εσόδων για την εθνική οικονομία? Πείτε μας, τι έχετε πράξει για να αποτρέψετε την κατάρρευση των εσόδων με τα πολιτήρια, που στην ουσία είναι κενά από προϊόντα? Αντιλαμβάνεστε τις αρνητικές συνέπειες που έχει η δυσλειτουργία του ΤΑΠΑ σε βάρος της τουριστικής εικόνας της χώρας μας, που επιτείνεται ακόμα περισσότερο από κλειστά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό μεγάλο θέμα για το οποίο θα επανέλθουμε σε επόμενη επίκαιρη ερώτηση. Πείτε μας συγκεκριμένα και μετρήσιμα στοιχεία τι έχετε κάνει με όλα τα παραπάνω.